Θες ένα τσάι? Μπα. Όχι. Έφυγε. Η Βίκη όχι, όπου να είναι. Λέω να φτιάξω και βαρλάκια σήμερα. Έχουμε καιρό να φάμε. Ναι. Καλημέρα. Συγγνώμη που ενοχλώ, αλλά επειδή φεύγω σε λίγο. Περιμένω ταξί δηλαδή. Σας έφερα αυτά τα... Τι είναι αυτά? Είναι μια ταμπακέρα που μου είχατε δώσει. Ένα κομπολόι. Τα βιβλία του Παπαδιαμάντη. Όλα αυτά σου τα είχαμε κάνει δώρα. Ναι. Σκέφτηκα ότι δεν είναι σωστό. Τώρα πια. Όχι, όχι, μπορείς να τα κρατήσεις. Ούτως ή άλλως, όλο και κάποιο δώρο θα κάναμε στην πρώτη μας νύφη. Δεν έχει σημασία που τελικά δεν είσαι εσύ. Όχι, όχι, δεν μπορώ να τα κρατήσω. Θα νιώθω άσχημα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ για όλα. Τα έφερες όλα πίσω? Ναι, δεν νομίζω πως ξέχασα τίποτα. Δείτε τα κιόλας. Κι όμως ξέχασες κάτι. Το πιο σημαντικό δώρο που σου κάναμε. Την αγάπη μας. Αυτό το δώρο δεν επιστρέφεται. Ευτυχώς όχι. Γεια σας. Καλή τύχη. Πιτσιρικό, έχεις μπλέξει άσχημα. Όχι, όχι, officer, όχι πια. Παλιά, ναι, ήμουν μικρός, δεν ήξερα. Ό,τι μου δίνανε, το κατάπινα. Ξεκόλα όσο είναι καιρός. Έχω ξεκολλήσει, officer. Είμαι καθαρός, αλήθεια σας λέω. Μέχρι τώρα ήμουν πολύ ευγενικός μαζί σου. Την επόμενη φορά δεν θα σε κρατήσω τα νεύρα. Και θα έχετε και δίκιο. Έγινα κατανοητός. Απολύτως. Δεν έχω καμία απορία. Μπράβο, αγοράκι μου. Μπράβο, λουλουδάκι μου, εσύ. Είμαι σίγουρος θα τα βάλεις μυαλό. We'll be right back.
Τι ήταν αυτό? Δεν άκουσες και εσύ κάτι? Κουδούν ήταν. Περιμένεις κανέναν? Ούτε κι εγώ. Άκου, Μητσάκο. Αυτόν τον καιρό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί μας κυνηγάει εκείνος ο κακός ο άνθρωπος. Τον θυμάσαι? Εμείς δεν του έχουμε κάνει κακό. Εμείς μυρμήγκι δεν έχουμε πειράξει. Εντάξει, εσύ έχεις φάει μερικά, αλλά δεν φταίς εσύ. Είναι νόστιμα τα άτιμα. Γι' αυτό πρέπει να... Τι ήταν αυτό? Παναγιώτη! Τι είναι αυτό, Παναγιώτη? Για το αντίο. Για το αντίο. Πρώτη φορά μου φέρνεις τριαντάφυλλο, ε? Όλον αυτό το καιρό εσύ μου φέρνεις τα τριαντάφυλλα. Εσύ. Μα αφού το έχεις καταλάβει. Το είχα καταλάβει, αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Πού θα πας τώρα? Ούτε κι εγώ ξέρω. Σε ζηλεύω. Γιατί? Που φεύγεις από εδώ μέσα και γλιτώνεις. Αχ, ρε Πανάγο, και να ξέρεις. Με παίρνεις μαζί σου. Τι? Φύγε καλά, μην μας τσακώσουν εδώ μέσα μαζί, γιατί δεν το γλιτώνουμε το λιτζάρισμα. Πάμε να φύγουμε μαζί. Φύγε, Παναγιώτη. Βίκη, δεν είμαι ο μαλάκας που φαίνομαι. Το ξέρω. Πρωτού μπω σόγαμπρος εδώ μέσα στη φωλιά του λύκου, είμαι κανονικός άνθρωπος. Μπορείς να ξαναγίνεις. Στο χέρι σου είναι. Όχι. Δεν είναι πια. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Να σου πω μια ιστορία στα γρήγορα. Κάποτε μπήκαν κατακτητές σε μια χώρα και επιτάξανε τα σπίτια. Στο σπίτι ενός ανθρωπάκου μπήκε ένας αξιωματικός. Του ζήτησε φαΐ, κλήθηκε, ξάπλωσε και πριν κοιμηθεί τον ρώτησε: «Θα με υπηρετείς?» Ο ανθρωπάκος τον σκέπασε με μια κουβέντα και όλη τη νύχτα είχε το νου του να μην ξεσκεπαστεί. 7 ολόκληρα χρόνια τον υπηρετούσε, όπως την πρώτη μέρα, χωρίς να πει λέξη. Κι ήρθε ο καιρός που φύγαν οι κατακτητές από τη χώρα. Όταν έφυγε ο αξιωματικός, ο ανθρωπάκος πέταξε τις κουβέρτες, έπλυνε το στρώμα, έβαψε τους τοίχους και αναστενάζοντας απάντησε: «Όχι». Να σε ευχαριστήσω.
τη δύναμή σου. Έτσι, μπράβο. Μόσχος. Με τις υγείες σου, παλικάρι μου. Λοιπόν, τώρα ο μπαμπάκας θα βγει έξω να ψωνίσει. Ναι, θέλω να είσαι καλό παιδί και να μην κάνεις φασαρία, γιατί ο θείος Γρηγόρης είναι ψιλοχάλια. Ναι, και πρόσεξέ με, Μητσάκο. Δεν θα σηκώσεις τηλέφωνο και δεν θα ανοίξεις σε κανέναν, γιατί μπορεί να είναι ο κακός ο άνθρωπος. Έχε τα τρία σου μάτια ανοιχτά. Ήρθα να σας χαιρετήσω. Αχ, και δεν μπορώ τις σκηνές του αποχαιρετισμού. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν. Τι λοιπόν, κάτσε κάτω. Δεν έχω πολύ χρόνο, έρχεται το ταξί. Γιατί βρε παλιόπαιδο τα κάνατε έτσι. Ήταν μοιραίο. Μας τελείωσε αυτό που νιώθαμε, οπότε... Όταν ήρθες στην Ελλάδα τον αγαπούσες. Ναι. Στην αρχή ναι, πάρα πολύ. Και μετά. Μετά τι να σας πω. Βρέθηκα ξαφνικά μέσα σε μια οικογένεια. Έχω χάσει τους δικούς μου πολύ μικροί. Μεγάλωσα με θείους και θείες που πάλευαν να τα βγάλουν πέρα στην ξενιτιά. Μήπως γύρω με πολύ μελό. Όλοι το έχουμε το μελό μέσα μας. Αν αρχίσω εγώ να σου διηγούμε το δράμα της τυφλής. Συνέχισε. Ένιωσα για πρώτη φορά τι σημαίνει σπίτι. Οικογένεια. Να λες το πρωί καλημέρα. Να τρως με πολύ κόσμο. Ακόμα και να μαλώνεις για μικροπράγματα. Τον Νίκο, πώς τον ερωτεύτηκες? Αχ, άλλο ανεξήγητο. Σας έτυχε ποτέ να ερωτευτείτε κάποιον χωρίς να του έχετε μιλήσει ποτέ? Όχι. Αλλά μου έχει τύχει να ερωτευθώ κάποιον χωρίς να τον έχω δει. Εμένα έτσι ξεκίνησε. Τελικά όμως δεν κράτησε πολύ. Μόλις ήρθα στην Ελλάδα μου πέρασε. Βέβαια. Αφού βρήκες ενδιαφέρον αλλού. Ακριβώς. Τι εννοείται? Κοκκίνησες. Αλήθεια. Που να ξέρω, Χαζούλα. Μπλοφάρω. Τι υπονοείτε, δεν... Και να στον αέρα την ηλεκτρισμό. Θες ένα τσάι? Μπα. Όχι. Έφυγε. Η Βίκη όχι, όπου να είναι. Λέω να φτιάξω γιουβαρλάκια σήμερα, έχουμε καιρό να φάμε. Ναι. Καλημέρα. Συγγνώμη που ενοχλώ, αλλά επειδή φεύγω σε λίγο, περιμένω ταξί δηλαδή, σας έφερα αυτά τα... Τι είναι αυτά? Είναι μια ταμπακέρα που μου είχατε δώσει, ένα κομπολόι... Τα βιβλία του Παπαδιαμάντη. Όλα αυτά σου τα είχαμε κάνει δώρα. Ναι. Σκέφτηκα ότι δεν είναι σωστό. Τώρα πια. Όχι, όχι, μπορείς να τα κρατήσεις. Ούτως ή άλλως, όλο και κάποιο δώρο θα κάναμε στην πρώτη μας νύφη. Δεν έχει σημασία που τελικά δεν είσαι εσύ. Όχι, όχι, δεν μπορώ να τα κρατήσω. Θα νιώθω άσχημα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ για όλα. Τα έφερες όλα πίσω? Ναι, δεν νομίζω πως ξέχασα τίποτα. Δείτε τα κιόλας. Κι όμως ξέχασες κάτι. Το πιο σημαντικό δώρο που σου κάναμε. Την αγάπη μας. Αυτό το δώρο δεν επιστρέφεται.
Ευτυχώς όχι. Γεια σας. Καλή τύχη. Πιτσιρικό, έχεις μπλέξει άσχημα. Όχι, όχι, officer, όχι πια. Παλιά ναι, ήμουν μικρός, δεν ήξερα. Ό,τι μου δίνανε το κατάπινα. Ξεκόλα όσο είναι καιρός. Έχω ξεκολλήσει, officer. Είμαι καθαρός, αλήθεια σας λέω. Μέχρι τώρα ήμουν πολύ ευγενικός μαζί σου. Την επόμενη φορά δεν θα σε κρατήσω όταν έβγαινε. Και θα έχετε και δίκιο. Έγινα κατανοητός. Απολύτως. Δεν έχω καμία απορία. Μπράβο, αγοράκι μου. Μπράβο, λουλουδάκι μου εσύ. Είμαι σίγουρο ότι θα τα βάλει μυαλό. Άκουσες και εσύ κάτι. Κουδούν ήταν. Περιμένεις κανέναν. Ούτε κι εγώ. Τον καιρό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί μας κυνηγάει εκείνος ο κακός ο άνθρωπος. Τον θυμάσαι? Εμείς δεν του έχουμε κάνει κακό. Εμείς μυρμήγκι δεν έχουμε πειράξει. Εντάξει, εσύ έχεις φάει μερικά, αλλά δεν φταίς εσύ. Είναι νόστιμα τα άτιμα. Γι' αυτό πρέπει να είπε. Τι ήταν αυτό? Παναγιώτη! Τι είναι αυτό, Παναγιώτη? Για το αντίο. Για το αντίο.
πρώτη φορά μου φέρνεις τριαντάφυλλο, ε. Όλον αυτό το καιρό. Εσύ μου φέρνεις τα τριαντάφυλλα. Εσύ. Αφού το έχεις καταλάβει. Το είχα καταλάβει. Αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Πού θα πας τώρα? Ούτε και εγώ ξέρω. Σε ζηλεύω. Γιατί? Που φεύγεις από εδώ μέσα και γλιτώνεις. Αχ, βρε Πανάγο. Και να ξέρεις. Με παίρνεις μαζί σου. Τι? Φύγε καλέ, μας τσακώσουν εδώ μέσα μαζί, γιατί δεν το γλιτώνουμε το λιτζάρισμα. Πάμε να φύγουμε μαζί. Φύγε Παναγιώτη. Βίκη, δεν είμαι ο μαλάκας που φαίνομαι. Το ξέρω. Προτού μπω σόγαμπρος εδώ μέσα στη φωλιά του λύκου, ήμουν κανονικός άνθρωπος. Μπορείς να ξαναγίνεις. Στο χέρι σου είμαι. Όχι. Δεν είναι πια. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Να σου πω μια ιστορία στα γρήγορα. Κάποτε μπήκαν κατακτητές σε μια χώρα και επιτάξανε τα σπίτια. Στο σπίτι ενός ανθρωπάκου μπήκε ένας αξιωματικός. Του ζήτησε φαΐ, κλήθηκε, ξάπλωσε και πριν κοιμηθεί τον ρώτησε. Θα με υπηρετείς? Ο ανθρωπάκος τον σκέπασε με μια κουβέντα και όλη τη νύχτα είχε το νου του να μην ξεσκεπαστεί. 7 ολόκληρα χρόνια τον υπηρετούσε, όπως την πρώτη μέρα, χωρίς να πει λέξη. Κι ήρθε ο καιρός που φύγαν οι κατακτητές από τη χώρα. Όταν έφυγε ο αξιωματικός, ο ανθρωπάκος πέταξε τις κουβέρτες, έπλυνε το στρώμα, έβαψε τους τοίχους και αναστενάζοντας απάντησε. Όχι. Έλα, τη δύναμή σου. Έτσι, μπράβο. Μόσχος. Με τη συγγύη σου, παλικάρι μου. Λοιπόν, τώρα ο μπαμπάκας θα βγει έξω να ψωνίσει. Ναι, θέλω να είσαι καλό παιδί και να μην κάνεις φασαρία, γιατί ο θείος Γρηγόρης είναι ψιλοχάλια. Ναι, και πρόσεξέ με, Μιτσάκο. Δεν θα σηκώσεις τηλέφωνο και δεν θα ανοίξεις σε κανέναν, γιατί μπορεί να είναι ο κακός ο άνθρωπος. Έχει τα 3 σου μάτια ανοιχτά. Ήρθα να σας χαιρετήσω. Αχ, και δεν μπορώ τις σκηνές του αποχαιρετισμού. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν. Τι λοιπόν, κάτσε κάτω. Δεν έχω πολύ χρόνο, έρχεται το ταξί. Γιατί βρε παλιόπαιδο τα κάνατε έτσι. Ήταν μοιραίο. Μας τελείωσε αυτό που νιώθαμε, οπότε... Όταν ήρθες στην Ελλάδα, τον αγαπούσες. Ναι. Στην αρχή, ναι, πάρα πολύ. Και μετά. Μετά τι να σας πω. Βρέθηκα ξαφνικά μέσα σε μια οικογένεια. Έχω χάσει τους δικούς μου πολύ μικροί. Μεγάλωσα με θείους και θείες που πάλευαν να τα βγάλουν πέρα στην ξενιτιά. Μήπως γίνομαι πολύ μελό. Όλοι το έχουμε το μελό μέσα μας. Αν αρχίσω εγώ να σου διηγούμε το δράμα της τυφλής. Συνέχισε. Ένιωσα για πρώτη φορά τι σημαίνει σπίτι. Οικογένεια. Να λες το πρωί καλημέρα. Να τρως με πολύ κόσμο. Ακόμα και να μαλώνεις για μικροπράγματα. Τον Νίκο. Πώς τον ερωτεύτηκες? Αχ, άλλο ανεξήγητο. Σας έτυχε ποτέ να ερωτευτείτε κάποιον χωρίς να του έχετε μιλήσει ποτέ? Όχι. Αλλά μου έχει τύχει να ερωτευθώ κάποιον χωρίς να τον έχω δει. Εμένα έτσι ξεκίνησε.
Τελικά όμως δεν κράτησε πολύ. Μόλις ήρθα στην Ελλάδα μου πέρασε. Βέβαια. Αφού βρήκες ενδιαφέρον αλλού. Ακριβώς. Τι εννοείται? Κοκκίνησες. Αλήθεια. Που να ξέρω, χαζούλα. Μπλοφάρω. Τι υπονοείται, δεν πιάνω στον αέρα την ηλεκτρισμό.